Σήμερα το πρωί φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Νέας Προποντίδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοκκινίδη. Κύριε Αντιδήμαρχε, να σας καλωσορίσω και να σας καλημερίσω. Καλημέρα και από μένα. Χάρηκα πολύ για την σημερινή κουβέντα που θα κάνουμε. Και αφορμή για αυτή την κουβέντα είναι η Δήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο φουαγέ του Θεάτρου Νέων Μουδανιών το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι. Θα ήθελα, κύριε Αντιδήμαρχε, να μας πείτε δύο κουβέντες για αυτήν την πρωτοβουλία σας. Ναι, είναι μια δράση που προσπαθούμε εδώ και μερικούς μήνες να την δώσουμε όλο και μεγαλύτερη διάσταση. Και αυτή τη φορά γίνεται σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου μας και ειδικά τα σχολεία των Μουδανιών. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, όπως επίσης και στους συλλόγους των εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να συμμετέχουν σε αυτή την προσφορά ζωής, θα έλεγα, έτσι που αφορά και την αιμοδοσία που κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουν επαναληφθεί και άλλες τέτοιες αιμοδοσίες και η ανάγκη προέκυψε από το γεγονός της πανδημίας που μας έχει αυτούς τα τελευταία χρόνια μας έχει ταλαιπωρήσει και την ανάγκη για προσφορά ζωής. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της δράσης γίνεται και αυτή η διήμερη προσπάθεια για προσφορά αίματος στα Μουδανιά. Βλέπετε ανταπόκριση από τους κατοίκους και από τους δημότες? Κοιτάξτε, είναι μια καινούργια προσπάθεια. Νομίζω ότι σιγά σιγά αγκαλιάζεται τον κόσμο. Καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσφορά και νομίζω ότι έχει ανταπόκριση. Τις προηγούμενες φορές έχουμε φτάσει στον αριθμό των 200 φιαλών, ας πούμε, σε μια αιμοδοσία. Ευελπιστούμε ότι κάτι ανάλογο να γίνει και τώρα, αν και δυστυχώς υπάρχει ένας μικρός φόβος λόγω και, ξέρετε, του συνοστισμού, του συγκροτισμού, λόγω του ότι την ημέρα που θα έρθουν θα υπάρχουν και άλλα άτομα εκεί. Mm-hmm. Υπάρχει ένας τέτοιος φόβος. Εμείς όμως δεν μένουμε σε αυτό. Θα το πραγματοποιήσουμε και από εκεί πέρα όσες φιάλες και να μαζευτούν, νομίζω ότι είναι για καλό σκοπό. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι δεν είναι, κύριε Κοκκινίδη? Δεν υπάρχει λόγος να φοβάται ο κόσμος. Οι οποίοι υπάρχουν θερμομετρητές, υπάρχουν τα αντισηπτικά, τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Άλλωστε το έχουμε κάνει, σας το ξανά πάλι, τους τελευταίους 6 mm-hmm. μήνες, τρίτη, τετάρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία. Και ειδικά για αυτήν την συγκεκριμένη αιμοδοσία είναι αφιερωμένη σε έναν συνεργάτη μας που δυστυχώς το χάσαμε έτσι πριν από 6 μήνες. Συμπληρώνονται 29 του μηνός, συμπληρώνονται ακριβώς 6 μήνες. Ήταν ένας ειδικός συνεργάτης που είχαμε εμείς εδώ στον Δήμο και δυστυχώς μας άφησε πάρα πολύ έτσι μικρή ηλικία, 47 ετών, από την πανδημία. Και η συγκεκριμένη αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Τώρα, να σας πάω κάπου αλλού, κύριε Κοκκινίδη. Έχουν ανοίξει οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και φαντάζομαι ότι πολλοί από τους Θεσσαλονικείς αλλά και από τους γύρω δήμους που έχουν τα παραθεριστικά τους στη Χαλκιδική έχουν ήδη ξεκινήσει να έρχονται. Θα ήθελα να μας δώσετε λίγο το στίγμα σας. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι στη Χαλκιδική? Εντάξει, να δείτε, θα είναι ακόμα μια δύσκολη, θα είναι ακόμα μια δύσκολη χρονιά. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τα εξωγικά τους, όπως και να έχει, θα έρθουν. Θα έρθουν γιατί έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο να τα επισκεφτούν. Σίγουρα θα θέλουν να κόψουν χόρτα, θα θέλουν να τα συντηρήσουν, να τα αερίσουν, να βάψουν, έτσι να κάνουν αυτές τις απαραίτητες δουλειές που γίνονται κάθε χρόνο στα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν οπωσδήποτε. Τώρα, όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα ή τα ξενοδοχεία, αυτό που έχουμε τέλος πάντων από τις πρώτες μέρες της αυτής της άδειας, τέλος πάντων, να μετακινηθούν οι πολίτες, δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτικά, δεν υπάρχουν, ή μάλλον να πω υπήρχαν κρατήσεις και έχουν ακυρωθεί και ο κόσμος όλος είναι σε αναμονή και σε μία, έτσι, ας το πούμε, ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στην πορεία εφόσον εμβολιαστούμε, εφόσον αποκτήσει ανοσία ο πληθυσμός.
Και αυτό δώσει και τη δυνατότητα τέλος πάντων και στους επισκέπτες τους Βαλκάνιους, όπως επίσης και στους επισκέπτες της κεντρικής έτσι και δυτικής Ευρώπης και Ανατολικής να έρθουν να επισκεφθούν τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία έτσι, της περιοχής μας. Μάλιστα, και μιας και αναφερόμαστε στο Δήμο Νέας Προποντίδας, εκτός από τα Νέα Μουδανιά, ποια άλλα δημοτικά διαμερίσματα, ποιες άλλες κοινότητες τον απαρτίζουν? Εντάξει, ο Δήμος Νέας Προποντίδας ξεκινάει, τα ωραία του είναι από το Λάκωμα και φτάνει μέχρι την περιοχή της, της Ποτίδας και το σύνορό μας είναι η Φώκια και από την περιοχή της Ιθονίας το σύνορό μας είναι ο Άγιος Μάμας. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιοχή και μια περιοχή κατεξοχήν τουριστική. Μια περιοχή, η οποία βέβαια είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε όλα τα απαραίτητα, έτσι νομίζω και οι ξενοδόχοι μας και τα διαμερίσματα, τέλος πάντων τα μικρά, τα νοικιαζόμενα, αλλά και ο Δήμος, ας πούμε, από πλευράς καθαριότητας, από πλευράς έτσι όλων των απαραίτητων που πρέπει να κάνει. Έχει προετοιμαστεί και μακάρι να δεχτούμε τον τουρίστα, τον επισκέπτη, προκειμένου να τονωθεί και η τοπική οικονομία. Ακριβώς αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχει κάτι που εσείς ως Δήμος έχετε προνοήσει για να προσελκύσετε περισσότερο κόσμο, θα λέγαμε, στο Δήμο Νέας Προποντίδας? Γιατί επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια καθαρά τουριστική περιοχή και σίγουρα οι επαγγελματίες του Δήμου σας περιμένουν να ζήσουν από αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς από την πλευρά μας, όσον αφορά, σας είπα, το κομμάτι της καθαριότητας, έτσι. Mm-hmm. Να αφορά το κομμάτι των παραλιών μας. Είμαστε από τους Δήμους οι οποίοι έχουν 16 γαλάζιες περιοχές, έτσι γαλάζιες σημαίες. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Έχουμε επίσης 9 παραλίες για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Mm-hmm. Ειδικές παραλίες, έτσι που υπάρχουν συγκεκριμένοι διάδρομοι, όπως επίσης και αμαξίδια για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Έχουμε φυσικά το Επρινιό, η Καλλικράτεια, Ποτίδια, Φλογητά, Πλάγια, όλα αυτά τα χωριά, τέλος πάντων, Μουδανιά, τα οποία είναι παραλιακά, που κάθε χρόνο οι άνθρωποι, ας πούμε, εκεί οι τοπικοί πρόεδροι φροντίζουν για οτιδήποτε χρειαστεί, έτσι να παρέχουμε το καλύτερο στον επισκέπτη. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι γνωστή η περιοχή μας και κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι και από πλευράς οδικού δικτύου, γίνονται συντηρήσεις, έτσι στο εσωτερικό δίκτυο, προκειμένου να έχουμε καλύτερη πρόσβαση, να έχουμε καλύτερες παροχές. Θεωρώ εξαιρετικές όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που μας αναφέρατε, κύριε Αντιδήμαρχε, και ακριβώς επειδή η αφορμή ήταν η διήμερη εθελοντική αιμοδοσία, με τη σειρά μου να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτή τη δράση, γιατί πραγματικά στους καιρούς που διανύουμε ίσως είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Ας επαναλάβουμε λοιπόν ότι για 10 λεπτά από την ημέρα μας ζητάτε τους ανθρώπους να έρθουν 29 και 30 Μαΐου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο είναι ανώδυνο και ταυτόχρονα πάρα πολύ σημαντικό, προσφέρει ζωή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα και να ευχηθώ το φετινό καλοκαίρι, αν μη τι άλλο, να είναι διαφορετικό από το περσινό, κύριε Κοκκινίδη. Πολύ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.